Ευληματικό θέμα για την ε, ΚΝΕ και για, την, και για το κόμμα σας, κύριε Αμπατιέλο, το θέμα του ασύλου. Έχει αξία σήμερα, διώκονται οι ιδέες. Κοιτάξτε, ε, ε, ναι. Ή απλώς είναι, όπως είπε ουσιαστικά, ο κύριος ε, Δέρβος, ένα άσυλο για την ε, ανομία ή την παρανομία. Ε, η διάθεση που έχει και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες που ετοιμάζονται να γίνουν επόμενες, όπως και της Νέας Δημοκρατίας, είναι να στοχοποιήσουν και να ταυτίσουν την ανάγκη να δυναμώσει ο, η συλλογική διεκδίκηση, ο αγώνα των φοιτητών για αυτά που πραγματικά έχουν ανάγκη και τα στερούνται. Και είναι πάρα πολλά αυτά. Και στα δικαιώματα στη μόρφωση, στη ζωή, στο μέλλον, στην προοπτική, στην αδυναμία να βρουν δουλειά με δικαιώματα και στο να αναγκάζονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Μπα και ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για αυτού. Ε, και στην ανάγκη να δυναμώσει αυτό ο αγώνα, ε, να μπουν εμπόδια αν θέλετε, επειδή μπορεί να μην εμφανίζονται σήμερα τέτοια αγώνε και λίγο προκαταβολικά. Τέτοια είναι η στόχευση του ασύλου που γίνεται με πιο επιθετικό τρόπο από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν πρέπει να, να ξεχνιόμαστε και από τον νόμο Παρασκευόπουλου Πού για το Πανεπιστημιακό Άσυλο, επί τη ουσία όλη την τεκμηρίωσή του και στη συζήτηση που έγινε, εξίσωσε διάφορε εγκληματικέ ενέργειε που είναι υπαρκτέ και γίνονται μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και πρέπει να δούμε τι ευθύνε για αυτέ, με του ίδιου του αγώνε του φοιτητικού κινήματο. Για να ξεκινήσω και εγώ, κάπω με την ερώτηση που κάνατε πριν, έχουν σημασία οι φοιτητικέ εκλογέ. Και πάντα είχαν. Και πάντα το περιεχόμενό του ήταν συνδυασμένα και πολιτικό. Αυτό που λέμε ή θέλουν να δώσουν μια, ένα μεγαλύτερο βάρο ω δημοψήφισμα μπροστά σε επερχόμενε πολιτικέ μάχε, αλλά που η πολιτική απάντηση τέτοια πρέπει να συνδυαστεί και με την καλύτερη οργάνωση των φοιτητών κάτω, mm -hmm. στου συλλόγου του, ε, σαν να μπορούμε να πούμε στι συνελεύσει των ετών του, ε, τα διοικητικά συμβούλια σε αγωνιστική κατεύθυνση. Από αυτήν την άποψη, έχει σημασία κάθε φοιτητή να πάρει θέση. Να πάρει θέση δηλαδή, αν δέχεται να είναι μια γενιά και στα ζητήματα τη μόρφωση και στα ζητήματα της συνολικά τη ζωή που θα ζει χειρότερα από την προηγούμενη. Έχετε εικόνα συμμετοχή, η εκτίμηση για την ακρίβεια. Yeah. θα το δω εξή αύριο, αυριανή ημέρα. Νομίζουμε ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικέ προσπάθειε, όχι στο κάλεσμα τόσο των παρατάξεων, που όλε οι παρατάξει πρέπει να λένε ότι πρέπει να έρθετε να ψηφίσετε, να συμμετέχετε, για να όσο σε συλλόγου που πλέον ξεφεύγουν από μια αδράνεια. Από μία μόνο να είναι τα κομπρεμή και να φτιάξουμε του δικού μα σε συνεργασία με διάφορου καθηγητέ. τα φαινόμενα με τι μαζικέ αντιγραφέ που αναδείχθηκαν και έχουν γίνει πραγματικά σύλλογοι όργανα μάχη. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα εδώ στην Αθήνα. Και σε αυτού του συλλόγου είναι και πρώτη δύναμη η Αξίζει να το αναφέρουμε, όχι ότι μόνη τη τα έλυσε τα ζητήματα, αλλά η παστοστική είναι η παράταξη που, ε, ναι. ψηφο... ναι, ναι, που, που στηρίζουν τα ψηφοδέλτιο. που στηρίζουν τα μέλη τη ΚΝΕ και οι φίλοι τη ΚΝΕ. Να μην αποσπαστεί παράδειγμα η παιδαγωγική επάρκεια από το πτυχίο, που ήταν μια πολύ σημαντική μαχή. Να καταγραφούν περισσότεροι μεταγραφέντε που ακυρωνόταν με τη γραφή του και να, αυτά γίνανε με συλλογικού αγώνε, διεκδικήσει και μέσα από τέτοιου αγωνιστικού συλλόγου. Άρα αυτό ο προσανατολισμό, που είναι και ταυτόχρονα ένα πολιτικό μήνυμα, δεν είναι το θέμα ποιο θα τα κάνει καλύτερα. Το θέμα είναι σε ποια πολιτική Απέναντι πρέπει να σταθούμε εκείνη η πολιτική που θέλει τους νέους, όχι πρωταγωνιστές, αλλά θεατές των εξελίξεων. Αυτό είναι η εποχή. Και έχει αποδείξει ότι καμία αποχή δεν έχει βοηθήσει ούτε σε βουλευτικέ, ούτε σε ευρωεκλογέ. Θυμηθείτε 45% ήταν η τελευταία Σωστά. Η αποχή στο Σεπτέμβριο του 2015. Δεν έφερε τίποτα καλό. Δεν ήταν η αποχή εκεί για να εμποδίσει ούτε τα αντιλαϊκά μέτρα, ούτε το τρίτο μνημόνιο, ούτε τα επόμενα που προέκυψαν αρνητικά για τη νεολαία. Ναι, άρα, ποτέ άρα οι απόψει ήταν... δεν επηρέασαν την ιστορία. Πότε δεν την επηρέασαν Πότε και είναι μια ευκαιρία αύριο, σε όλο το πνεύμα αυτό, οι φοιτητέ να πάρουν θέση με ισχυρή πασπουδαστική, να στείλουν ένα μήνυμα, να κάνουν αυτό που λέμε τη διαφορά. Και είναι στο χέρι του να γίνει πραγματική διαφορά. Καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το θέσουμε στη σφαίρα μια ιδεολογική αντιπαράθεση μόνο το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να δώσει απάντηση ε, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, και αυτό η πείρα το λέει σε όλου του τομεί τη κοινωνική ζωή, στην ανάγκη να αναβαθμιστούν δημόσιε δωρεάν σπουδέ που το πτυχίο θα αποτελεί μοναδική προπόθεση για δουλειά. Δεν θα παίρνει ένα πτυχίο και θα ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα πα να δουλέψει και δεν θα είναι ένα ακόμα προσόν ανάμεσα στα πολλά άλλα που θα πρέπει να πληρώνει και μια ζωή να γυρνά με τα πτυχιακά, διδακτορικά. Μπα και βρει καμιά δουλειά και αυτή με τι δικαιώματα θα είναι. Σε ποιο σημείο και τομέα τη οικονομία αναπτύχθηκαν παράλληλα προ όφελο ε, των δημοσίων υπηρεσιών. Στα, στα νοσοκομεία, παράδειγμα. Έπειτα, το παντό θέμα ο κ. Δέρβο. Δηλαδή, το παράδειγμα, συγγνώμη, με τα νοσοκομεία mm -hmm. και με τα σχολεία. Δεν αναπτύσσονται μαζί τα δημόσια με το ιδιωτικά σε αυτή την στην οικονομική ζωή όπω τα βλέπουμε. Έχετε, νομίζω ότι καθένα έχει γνώση ποια είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, ποια είναι η κατάσταση και στα δημόσια, δημόσια σχολεία, και, στα δημόσια και, και δημόσια ποια πανεπιστή. είναι η κατάσταση, βεβαίω. Μα δεν ανέρεται δεν η ανάγκη ουσιαστική βελτίωση να γίνει το σύγχρονο πανεπιστήμιο αυτό που έχει ανάγκη σήμερα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, ε, στα πλαίσια αυτή τη γραμμή, αυτή τη οικονομική πολιτική όλων των κυβερνήσεων και κύρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτοί να ασπάζονται όλη αυτόν τον μονόδρομο, δεν μπορεί να υπάρξει ριζική αλλαγή. Χρειάζεται συνολική σύγκρουση. Έτσι τα βλέπουν τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια τα βλέπουν δηλαδή σαν κάποιε ορισμένε σπουδέ ορισμένου επίπεδου, τα οποία δεν θα διασφαλίζουν δικαιώματα, θα διασφαλίζουν μια γενική κινητικότητα. Γιατί το brain drain δεν είναι πρόβλημα τη Ελλάδα. Η κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πρόβλημα που έχουν οι Έλληνε, επειδή δεν μπορούν να βρουν μόνο. Είναι ένα γενικό φαινόμενο, είναι κανόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να γυρνά διαβίου, να αλλάζει δουλειέ. Και να αλλάζει δουλειέ από θέμα ενδιαφέροντο, αν είχε τα δικαιώματα και να εκπαιδεύεσαι στι νέε εξελίξει τεχνολογικέ, βεβαίω θα έπρεπε να είναι. Αλλά σε αυτέ τι συνθήκε γίνεται ει βάρο των δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα. Να δούμε λίγο και τα τη Ευρώπη. Ε, γιατί φαντάζομαι και εκεί ε, έχετε μεγάλε απόκλησει και ιδιαίτερα εσεί που είστε, θα λέγαμε, το κόμμα το διαφορετικό από τα περισσότερα. Κύριε Μπατχέλ, με την έννοια ότι σε και την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Ευρωζώνη. Άρα γιατί στην Ευρώπη. Γιατί, γιατί, γιατί στην Ευρώπη, Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα στην Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μια ήπειρο. Και Καλά, ναι, δεν μπορούμε να φύγουμε, σε άλλο. Και δεν θέλουμε να φύγουμε, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω ε, δεν μπορεί να ταυτίζεται με την Ευρώπη και αυτό θέλουμε να το πούμε ειδικά στου νέου ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ζήσει και κάτι άλλο. Και να του φαίνεται ω το μοναδικό, το μονόδρομο, δεν υπήρχε ποτέ κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν έτσι. Δεν είναι έτσι και δεν θα είναι πάντα έτσι. Ότι είναι ένα μονόδρομο δηλαδή χωρί ε, εναλλακτική. Ε, η πραγματικότητα είναι, είναι, ότι είναι μια ένωση των μονοπωλίων. Είναι μια ένωση που δουλεύει σε όλα τα επίπεδα για αυτό. Βεβαίω με ανταγωνισμού και με ανισομετρία. Δηλαδή τα χρόνια τη κρίση, που είναι μια διάψευση πρώτη τη αηφόρου ανάπτυξη που μπαίνοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, αυτά ήταν. Ότι θα υπάρξει σύγκληση προ τα πάνω. Δεν υπήρχε το 80, δηλαδή, δηλαδή, το 90, δηλαδή η καλύτερη περίοδο τη χώρα. Μα να δούμε το σημερινό που φτάσαμε. Ε, η Ευρώπη η οποία φτέρει, είναι σύγκληση. Οι δικέ μα πολιτικέ. Ταυτόχρονα είναι αυτό το πράγμα. Επιλογή των δικών μα κυβερνήσεων ο, διαχρονικά. Ο, ο, ο τρόπο που ήταν να είναι η χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έφτεγε Σταθερά. Ευρώπη. Σταθερά ήταν. Ε, αυτή η ανισομετρία από την οποία δεν μπορούν να την αποφύγουν έβγαλε ενισχυμένε όχι μόνο την Ελλάδα. Έβγαλε πιο ανίσχυρε χώρε απέναντι στην ενεργητικό πυρήνα τη Ευρώπη και στη Γερμανία. Αυτό είναι μια αλήθεια που επιβεβαιώνεται και συζητιέται και στην Ιταλία, επιβεβαιώνεται και συζητιέται στη Γαλλία, σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα είχαμε τον Brexit, που δείχνει όλα αυτά τα ζητήματα. Η ουσία είναι ότι δεν θα του χαριστούμε. Δεν θα χαριστούμε, δηλαδή, ένα κόμμα που δεν είναι και το μοναδικό στην Ευρώπη, αλλά που είναι από αυτά που τα υπολογίζουν συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει καθαρή θέση απέναντι στον ίδιο το χαρακτήρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε πουλάει παραμύθια ότι η Ευρώπη αλλάζει, η ελπίδα έρχεται όπω ζήσαμε το 2015, το το σύριξα, ναι. που άλλαξε η Ευρώπη. Και έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, είδες και εμεί μπερδευόμαστε. Άλλαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε χειρότερη. Έγινε χειρότερη όπω είναι και το σύστημα που υπηρετεί. Πιο επιθετικό απέναντι στι ανάγκε και στα δικαιώματα. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Ένα κόμμα όπω το ΚΟΚΟΕ που μπορεί να εκφράσει και αυτού οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι μπορεί να υπάρξει άλλη λύση. Με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό κυρίαρχο στον τόπο του, στον τιμόνι τη εξουσία, να παίρνει τα μέτρα να εφαρμόσει την πολιτική, οικονομική, κοινωνική πολιτική προ όφελο των ε, λαϊκών δικαιωμάτων. Αλλά και ένα κόσμο ο οποίο μπορεί να μην έχει πιστεί γι' αυτό ακόμα και το καταλαβαίνουμε και δεν είναι μικρός, και θέλει να εκφράσει τη γνήσια αντίθεσή του. Και ο ελληνικός λαός έχει πολλά άραματα για τη γούνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το καρότο που λέγαμε και τι αποδείχθηκε και για το μαστίγιο όπως είναι η αλλαγή του δημοψηφίσματος μέσα σε 24 ώρες mm. όπως είναι τα μνημόνια 2-3 και τα μνημόνια διαρκείας δηλαδή γιατί δεν τελειώνει αυτό ε, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στην πολιτική συζήτηση σας θυμίσει κάτι, αξιολόγηση σε αξιολογήσει, δεν είμαστε πάλι. Εποπτεία. Σε εποπτεία δεν είμαστε. Ε, Όλα αυτά που μάθαμε σκληρά ε, που, ε, 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 τα δέκα χρόνια της τα καπιταλιστικής κρίσης και σήμερα στην ταμείο. προσπάθεια ανάπτυξης τα βλέπουμε μπροστά μας αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια φυλακή για τους λαούς με μνημόνια διαρκείας και νομίζουμε ότι η αντίθεση η καθαρή αντίθεση και σε επίπεδο ελληνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό μπορεί να δοθεί με ένα πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Αναρωτιέμαι, υπάρχουν σήμερα ιδεολογίες και στην πράξη, γιατί η ιδεολογία είναι ωραίο πράγμα, μπορεί να είναι και θέμα στάση ζωή, λέει κάποιο: Πώ ζει, πώ συμπεριφέρεσαι, πώ πολιτεύεσαι ω άνθρωπο. Ε, αναρωτιέμαι επειδή δηλώνεται κομμουνιστή και δεν το κρύβεται. Έτσι, ενώ δεν διαλατζεί τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κομμουνισμό σήμερα. Και τι μπορεί να είναι, να είναι κομμουνιστή σήμερα, κύριε Μπατιέλο. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ γενική ερώτηση. Βεβαίω που μπορεί πραγματικά να μιλάμε ώρε. Υπάρχει και αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται και η θεωρία με βάση την πείρα όλων αυτών των εργατικών λαϊκών αγώνων που έγιναν. Ξέρετε, το ΚΚΕ συμπλήρωσε πρόσθετα, 100 χρόνια, 100 χρόνια ζωή και δράση. Και αυτά τα 100 χρόνια. Το ιστορικότερο κάτι... κόμμα, ιστορικό κόμμα τη χώρα. Και να σα πω, δεν είναι μόνο η... τα πολλά χρόνια, είναι ότι η ίδια του η δράση δέθηκε με δεσμού αίματο, λέμε, εμεί καμιά φορά και το βλέπουμε και στην καθημερινότητα, με τον ελληνικό λαό, με του εργαζόμενου, με του αγρότε. Όποια πέτρα και αν σηκώσει δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, θα βρει από κάτω διεκδικήσει αγώνε με του κομμουνιστέ πάντα, πάντα μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά σε αυτά τα ζητήματα. Όμως αν κάτι μπορούμε να κρατήσουμε δεν είναι αν τέλειωσε αυτή η ανάγκη ανατροπής του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος που μπορεί ο καθένας να βρίσκει πολλές αιτίε διάφορες, μικρότερες, σε αυτά τα προβλήματα που όλοι συμφωνούμε ότι είναι η πραγματικότητα, ένας νέος άνθρωπος να ζει με 200 ευρώ, με 300, ανασφάλιστος, έξω. με ελαστικές σχέσεις εργασίας που ανεβαίνουν. Και δεν... Αλλά να μην δει γύρω από αυτέ τι αιτίε, και αυτό κρύβουν συνειδητά όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ότι είναι ο μονόδρομο τη καπιταλιστική ανάπτυξη. Που φέρνει κρίση, που φέρνει πολέμου, που φέρνει οξύτατου ανταγωνισμού όπω αυτά που έχουμε στην περιοχή μα, που είναι στο κάδρο και ο ΣΥΡΙΖΑ ω σημειοφόρο του ΝΑΤΟ και τον ΙΠΑ στην περιοχή παίζει τον καλύτερο ρόλο απέναντι στους ανταγωνισμού όπω των Ρώσων, που δεν είναι η Σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση. Όχι, mm, okay, αλλά μέσα σε αυτού του ανταγωνισμού μπλέκει το λαό μα, γίνεται στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει μέτρα σε αυτή την αντιπαράθεση και χρειάζεται να καταρακωθούν από του ίδιου του λαού και τον αγώνα του να μην γίνονται αυτό που λέμε όταν τσακώνονται τα βουβάλια να την πληρώνουν οι μικροί, που δεν είναι μικροί, να αποκτήσουν και να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που έχουν. Η προηγούμενη περίοδο είναι πολύ πλούσια σε συμπεράσματα. Είναι πολύ πλούσια, αν θέλουμε να πούμε, ότι μπορεί με κάποια άλλη διαχείριση αυτό το σύστημα να εξανθρωπιστεί. Δείτε όλε τι χώρε του κόσμου, όλε, Δείτε τι Ηνωμένε Αμερική με τον ακροδεξιό Τραμπ που είναι και συνέτερο και ο καλύτερο διαβολικά καλό, όπω τον λέει ο κύριο Τσίπρα. Για το καλό τη χώρα. Ε, δείτε τη Γερμανία, δείτε την. Οι ελαστικέ σχέσει εργασία στεργεύουν. Την ίδια ώρα η ανάπτυξη τη τεχνολογία και τη επιστήμη επηγαίνει προ τα μπρο. Δηλαδή είναι φυσιολογικό. Είναι μια αντί, Αντί αυτή, για να δείτε τι, ότι η ιδεολογία δεν είναι μόνο μια συνέχεια κάποιων φιλοσοφικών ερωτημάτων, αναζητήσεων, είναι πώ. Η κοινωνική πραγματικότητα, η οικονομική πραγματικότητα διαμορφώνουν του όρου για να ζήσουμε πολύ διαφορετικά και πολύ καλύτερα. Αυτό είναι η κομμουνιστική ιδεολογία. Ε, δείτε, είναι φυσιολογικό αυτή η ανάπτυξη τη τεχνολογία και τη επιστήμη να σημαίνει μεγαλύτερη ενεργεία, είναι φυσιολογικό να σημαίνει να δουλεύει λιγότερο με λιγότερα δικαιώματα ή σε λιγότερο χρόνο να μπορεί να παίρνει περισσότερα. Αφού λέμε ότι η παραγωγικότητα τη εργασία αυξάνεται, αυξάνεται. Ωραίο, ακούγεται και, και γίνεται. Αυτό Αλλά είναι το, το να γίνει είναι η συνειδητοποίηση από τον ελληνικό λαό σίγουρα, σε πρώτη, γι' αυτό θα μιλήσουμε εμείς και από τους λαούς όλου του κόσμου ότι δεν είναι αναγκασμένοι να υπομένουν αυτό το μονόδρομο. Θυσίες, ξέρετε, έχει ο αγώνας. Οι θυσίες που κάνουμε σήμερα για να βγει το κεφάλαιο στο ξέφωτο, γιατί γι' αυτό γίνονται όλε τι θυσίε, γι' αυτό πάρθηκαν όλα τα μνημόνια, είναι πολύ μεγαλύτερε, ασύγκριτα μεγαλύτερε και χωρί να οδηγούν και κάπου στην τελική, ούτε σε καμιά καπιταλιστική ανάπτυξη που θα μεγαλώσει η πίτα, θα μεγαλώσει και το κομμάτι που παίρνει μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό το παραμύθι <χι> έχει φάει τα ψωμιά του. Και επιτρέψτε μου, επειδή οι είναι εδώ και οι θεωρητικέ συζητήσει βεβαίω είναι και για όλο 12 μήνε <χι> το χρόνο, 360 μέρε. Στι εκλογέ όμω. Γιατί αν θέλετε να μην δούμε και μόνο τι ευρωεκλογέ, είναι πολλέ οι κάλπε. Είναι οι δημοτικέ, οι περιφερειακέ, οι ενδεχόμενε βουλευτικέ. Είναι πολλέ ευκαιρίε να τιμωρηθεί αυτό ο δρόμο ανάπτυξη και να αναδειχθεί και η δύναμη που μπορεί να θέσει εμπόδια. Σε αυτή την πολιτική, ακόμα και αυτοί που δεν συμφωνούν σε όλα όσα είπαμε πριν, αλλά και να ανοίξει και ένα δρόμο ελπίδα. Γιατί αυτό λείπει από τον ελληνικό λαό. Ο δρόμο τη ελπίδα. Σωστό, για την ελπίδα, αλλά. Ξέρετε, και το αξιοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το κάνει σκουπίδι Σύμφωνοι αλλά δε, υπάρχει πραγματική ελπίδα. Κύριε Πατήλα, θεωρείτε ότι σα έχει κάνει ζημιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω πολλοί που λένε να αυτή είναι η αριστερά. Δεν αρχικά, επειδή κάνατε ένα ερώτημα, κάπω <laughs> ότι μα ενώνει. <laughs> δεν μπορεί να μα ενώσει κάτι τέτοιο. Όχι, ενώ το ότι η κριτική. Που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έκανε. Είναι από διαφορετική οπτική, κύριε Ναι, δεν είπα ότι είπα ναι, την ναι. ίδια. Απλά λέω ότι ακριβώ επειδή είναι διαφορετική οπτική ε, αντιπαράθεση με οποιοδήποτε κόμμα βρίσκεται στην κυβέρνηση, όσο και αν κορόιδεψε. Που κορόιδεψε. Και έχοντα δεδομένο ότι κάθε κυβέρνηση που ακολουθεί αυτό το δρόμο θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, δεν μπορούμε δηλαδή να αφήσουμε. Ε, Αυτά ότι με κάποιον μαγικό τρόπο η επόμενη κυβέρνηση δεν θα συνεχίσει αυτόν τον δρόμο. Ο κ. Μητσοτάκη λέει ότι το κράτο έχει συνέχεια. Πολλά από τα μέτρα, τα μπόνου, μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, ε, του αντιλαϊκού φορού του ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Και αν δεν ψήφισε κάποιο αντιπολιτευτικά, σε αυτή τη φάση θα έρθει σε δεύτερη φάση, έχοντα και την πείρα, να τα εφαρμόσει ε, με τον ίδιο αντιλαϊκό τρόπο, με τον ίδιο που κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι το πραγματικό δίλημα. Θα συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο, δοκιμασμένο δρόμο είτε με τον έναν είτε με τον άλλον στον διαχει διαχειριστή οδηγό αυτής, αυτού του τρένου ε, τον ίδιο δρόμο που μας φέρνει στα ίδια δεινά, στα ίδια προβλήματα ή θα κοιτάξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό που να στείλει ένα μήνυμα και στην Ευρώπη ένα μήνυμα και στην Ελλάδα, σε όλε τι κάλπε να ισχυροποιηθεί το κουκουέ παντού και να είστε σίγουροι. Το κουκουέ ξέρει τι ψηφίζει. Υπάρχουν πολλά κόμματα αυτό τα, τα πράγμα οποία πράγμα, μπήκαν ξέρεις. στη Βουλή ξέρεις και ξέρεις. δεν ήξερε. Ψήφισα αυτό. Ήταν στην αρχή μνημονιακό, μετά πώ μου έγινε μνημονιακό, μετά έγινε και σε μια κυβέρνηση. Έτσι είναι. Τα περισσότερα κόμματα έτσι έχει καταντήσει το Κινάλ, πασόκ ε, με αυτή την κατεύθυνση και το, το ομολογεί δηλαδή και το ίδιο ε, το κόμμα. Από αυτή την άποψη, το μόνο διαφορετικό καθάρο που θα επιστρέψει τη δύναμή του μέσα στου εργατικού αγώνε, με τη δύναμη που έχει μέσα στα συνδικάτα για κατάκτηση συλλογικών συμβάσεων εργασία ενάντια στα εργατικά ατυχήματα, στην ανασφάλεια στη δουλειά, σε μεγάλα λαϊκά προβλήματα όπω είναι η ανάγκη αντιπλημμυρικών αντιπυρικών έργων, ε, που είναι τόσο καυτά ζητήματα και που εδώ. Αν μη τι άλλο, αν φαίνεται πόσο ενίο είναι το κριτήριο τη ψήφου, ότι δηλαδή μπορεί, αν έχει τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοια έγνοια για το τι έγινε στη Μάνδρα, τι έγινε στο Μάτι, τι έγινε στο Λασίθι τι προηγούμενε μέρε, να μην ψηφίσει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα θεωρεί αυτά τα έργα με τη λογική κόστου-όφελου, ότι αφού δεν θα έχω όφελο, δεν αξίζει να κάνω το κόστο ή στι κυβερνήσει που διαχρονικά. Έχουν αφήσει απροστάτευτη τη ζωή τη λαϊκή οικογένεια ή στον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη που κοιτάει πώ θα βολέψει τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα τη περιοχή του και αφήνει απροστάτευτο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν το κριτήριο είναι νιαίο και σε αυτό και σε όλα τα ζητήματα. Ισχυρό κουκουέ παντού και για εμπόδια και για να ανοίξει, να ανοίξει ο δρόμο τη πραγματική ελπίδα. Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά προ το τέλο. Νομίζω ότι ήταν επικοδομητική η συζήτηση. Δεν ξέρω Α. αν θέλει να πείτε σε 10-15 δευτερόλεπτα ο καθένα κάτι ή να αποχαιρετήσουμε. Να ελπίσουμε ότι αύριο θα υπάρξει μια πολύ δυναμική αύξηση της πασπονταστικής, να είναι ένα πρώτο μήνυμα ελπίδας και στους φοιτητικούς συλλόγους, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολύ διαφέρουσα εκλογική δραστηριότητα και συζήτηση με το, με το λαό της χώρας, για να ισχυροποιήσουμε αυτό που λέγαμε πριν, το κουκούε παντού.